Καλημέρα σας. Χαίρετε. Πώς τα πήγατε με τη χθεσινή εξάσκηση? Είχατε κάποια εμπειρία άραγε? Είχατε μια ευκαιρία να εφαρμόσετε αυτή την στάση ζωής που είναι συγχωρητική, αγαθοποιητική? Αν την είχατε, τότε δώσατε τα θαύματα που λάβατε. Αυτό ακριβώς μας υπενθυμίζει να κάνουμε η σημερινή άσκηση, το σημερινό μάθημα, καθώς είναι μια επανάληψη ακόμα από το μάθημα 157, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο. Θυμάστε εκείνη την ταινία με τον E.T. που κάθε τόσο έλεγε «E.T. wants to go home». Ζητούσε ο μικρός εξωγήινος να επιστρέψει σπίτι του. Γι' αυτό το σπίτι που θα το δούμε μέσα από μια άλλη οπτική γωνία σήμερα, θα μιλήσουμε επίσης. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 175. Η βασική ιδέα αυτών των μαθημάτων που κάνουμε επανάληψη είναι ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ. Έχουμε λοιπόν την επανάληψη από το μάθημα «Δίνω τα θαύματα που έχω λάβει», όπως μας είπε στην αρχή βιβλίου μου, και το μάθημα 160 «Είμαι στο σπίτι μου». Ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. Ας ξεκινήσουμε από την επανάληψη του 159. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη και επομένως το ίδιο είμαι και εγώ. Ας το θυμάμαι αυτό σαν μια πάγια επίγνωση της ταυτότητάς μου. Και όταν το θυμάμαι, δίνω τα θαύματα που έχω λάβει. Κάθε μέρα μας λες. Δηλαδή μέσα στην ημέρα να επαναλαμβάνουμε συχνά «Ο Θεός είναι μόνο αγάπη, επομένως το ίδιο είμαι και εγώ». Που στην ουσία είναι η υπενθύμηση του τι είμαι. Είναι η περίφημη απάντηση στο ποιος είμαι. Αυτό που αναζητάμε αιώνες η ανθρωπότητα. Ένα από τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι, πού έρχομαι, πού πηγαίνω. Αυτό απαντάει και στα τρία. Είμαι η αγάπη, γιατί έρχομαι από την αγάπη και στην αγάπη πάω, γιατί μπορώ να πάω πουθενά αλλού. Επειδή αυτό είμαι. Επειδή αυτό είμαι. Κανένας δεν μπορεί να δώσει ό,τι δεν έχει λάβει. Για να δώσεις ένα πράγμα, απαιτεί πρώτα να το έχεις στην κατοχή σου. Ο κόσμος πιστεύει ότι για να έχεις ένα πράγμα στην κατοχή σου, πρέπει να το κρατήσεις, το κατέχω. Η σωτηρία, που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων, διδάσκει το αντίθετο. Να δίνεις είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζεις ότι έχεις λάβει. Είναι η απόδειξη πως ό,τι έχεις λάβει είναι δικό σου. Καταλαβαίνεις ότι έχεις θεραπευτεί όταν προσφέρεις θεραπεία. Αποδέχεσαι ότι η συγχώρεση έχει επιτευχθεί στον εαυτό σου όταν συγχωρείς. Αναγνωρίζεις τον αδερφό σου ως τον εαυτό σου και έτσι αντιλαμβάνεις ότι είσαι ακέραιος. Δεν υπάρχει θαύμα που δεν μπορείς να δώσεις, διότι όλα σου δίνονται. Δείτε ξανά αυτό το όμορφο συντριβάνι που δίνει στον εαυτό του και όσο δίνει τόσο έχει. Δεν μπορεί να δώσει κάτι που δεν έχει, αλλά για να συνεχίσει να έχει πρέπει να το ξαναδώσει πίσω. Άρα, βλέπω μου, σε αυτή την παράγραφο μας λέει ότι για να δώσω κάτι πρέπει να το έχω στην κατοχή μου. Και έτσι αναγνωρίζω ότι το έχω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δίνει. Δεν δίνει γιατί δεν θέλει πραγματικά να το μοιραστεί με κανέναν. Ή δεν δίνει γιατί δεν θέλει ο άλλος να το έχει. Ή είναι αυτό που λέμε τσιγκούνης. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι δυστυχισμένος, διότι δεν ξέρει ότι το έχει. Άρα, εάν δεν μοιράζομαι, δεν γνωρίζω ότι έχω. Βέβαια, τα μαθήματα θαυμάτων δεν μιλάνε για υλικά αντικείμενα καθόλου. Ναι, ναι. Μιλάνε για ψυχικές καταστάσεις. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι έχουμε καλοσύνη και την εκδηλώνουμε, είμαστε γενναιόδοροι, δίνουμε τα δώρα που έχουμε. Εάν την παρακρατούμε όμως, παρακρατούμε την καλοσύνη μας, την ευγνωμοσύνη, την συμφιλειωτική διάσταση, το χαμόγελο, τότε ξεχνάμε και εμείς ότι έχουμε διαθέσιμα χαμόγελα. Δηλαδή μερικές φορές όταν θυμώνουμε, δεν συνεχίζουμε να είμαστε έτσι μουτρωμένοι ή μόνο και μόνο για να δείξουμε στον άλλον ότι μας έχει πειράξει, ενώ μπορούμε να χαμογελάσουμε και δεν δίνουμε το χαμόγελο, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε, ότι, να μην αναγνωρίζουμε μάλλον, ότι έχουμε και την άλλη επιλογή. Το στεγούμεθα και εμείς εκείνη τη στιγμή, ναι, όχι αυτό. Μόνο άλλος και εμείς. Ναι. Η ώρα του Χριστού είναι ένα θαύμα. Πηγάζει πολύ πιο πάνω από τον εαυτό της, επειδή καθρεπτίζει την αιώνια αγάπη ή την αναγέννηση της αγάπης
που ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά η οποία έχει συγκαλυφθεί. Η ώρα του Χριστού απεικονίζει τον ουρανό, διότι βλέπει έναν κόσμο τόσο όμοιο με τον ουρανό, που ό,τι ο Θεός δημιούργησε τέλειο, μπορεί να καθρεφτιστεί εκεί. Ο πραγματικός κόσμος απεικονίζει την αθωότητα του ουρανού. Μας λέει λοιπόν ότι η ώρα του Χριστού, αυτόν εδώ τον κόσμο που εμείς τον βλέπουμε έτσι, τον βλέπει σαν έναν κόσμο που μοιάζει πάρα πολύ στον ουρανό. Προφανώς λοιπόν δεν κάνει προβολή αυτό που εμείς κάνουμε μέσα από το εγώ, αλλά γίνεται μια επέκταση του εαυτού του για να είναι έτσι. Γι' αυτό μας λέει ότι όταν αναγνωρίζω τι έχω, όταν αναγνωρίζω την καλοσύνη, την ειρήνη που έχω, την άλλη επιλογή και την δίνω, με αυτόν τον τρόπο βλέπω και έναν άλλο κόσμο. Γιατί επεκτείνω αυτό που είμαι. Ναι. Αν δεν αναγνωρίσω τι είμαι, θα συνεχίζω να προβάλλω. Να προβάλλω τη μιζέρια, τη δυστυχία, το φόβο, την ανασφάλεια. Αν αναγνωρίσω λοιπόν τι είμαι, που σημαίνει ότι έχω δεχτεί να είμαι αυτό, δεν το αρνούμε πια, τότε αυτό το οποίο θα προβάλλω είναι στην πραγματικότητα η επέκταση αυτού που αληθινά είμαι. Για παράδειγμα, σημειώνει εδώ η Ρόρη, εχθές είχα μια διαφωνία και ενώ προσπαθούσε ο άλλος να με πείσει για το δίκιο του, είπα το εξής. Προτιμώ να έχω ειρήνη παρά δίκιο. Μπράβο, Ρόρη. Πώς ένιωσες? Αυτό είναι. Πώς ένιωσες τώρα? Γράψε μας πώς ένιωσες. Και σχολιάζει και η Ελένη. Μπορεί παρόλα αυτά η αγάπη να εκδηλωθεί εκτός από χαμόγελο, αγκαλιά, καλή κουβέντα, να χρησιμοποιήσει και υλικά αγαθά. Βεβαίως μπορεί. Φυσικά. Μπορεί να μοιραστεί τα πάντα. Αλλά το βασικό πάνω στο οποίο εστιαζόμαστε συνεχώς είναι η εσωτερική μας κατάσταση. Γιατί εάν εσωτερικά νιώθω πλούσιος, αν νιώθω την αυθονία που πραγματικά υπάρχει μέσα μου, τότε μπορώ να μοιραστώ τα πάντα. Η όραση λοιπόν του Χριστού είναι το θαύμα από το οποίο όλα τα θαύματα γεννιούνται. Είναι ο δεσμός με τον οποίο ο δότης και ο παραλήπτης ενώνονται στην επέκταση του εαυτού τους εδώ στη γη, όπως είναι ένα στον ουρανό. Και τι σημαίνει η όραση του Χριστού? Ο Χριστός δεν βλέπει καμιά αμαρτία σε κανένα. Και στα μάτια του οι αναμάρτητοι είναι ως ένα. Η αγιοσύνη τους δόθηκε από τον Πατέρα του και από τον ίδιο. Στο μεταξύ η Ρόρια πάντα ένιωσε ελεύθερη. Ένιωσες ελεύθερη. Έτσι, ναι. Η ώρα του Χριστού είναι η γέφυρα ανάμεσα στους κόσμους. Με τη δύναμή της μπορείς με ασφάλεια να εμπιστευτείς για να σε μεταφέρει από αυτό τον κόσμο σε έναν κόσμο ολοκληρωτικά φτιαγμένο από τη συγχώρεση. Πράγματα που φαίνονται εδώ συμπαγή είναι απλώς σκιές εκεί. Διαφανή, αμυδρά, βλεπόμενα μερικές φορές ξεχασμένα και ποτέ ικανά να παρεποδίσουν το φως που ακτινοβολεί πέρα από αυτά. Η αγιότητα έχει επιστρέψει στην όραση και οι τυφλοί μπορούν να δουν. Στο παράδειγμα της Ρόρης, για παράδειγμα, το να επιμένω να έχω δίκιο θυσιάζοντας την ειρήνη μου, θυσιάζοντας την σύνδεση μου, την επίγνωση του ποιος είμαι, αυτό σημαίνει να είμαι τυφλή ως προς την πραγματική όραση. Είναι λοιπόν μια όραση του Χριστού όταν συνειδητοποιήσω ότι προτιμώ να έχω ειρήνη παρά δίκιο σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν όταν λέει ο Ρόρη ότι ένιωσε ελεύθερη τελικά, εάν δεν είχε κάνει αυτή την επιλογή, θα ήταν τυφλή ως προς την ελευθερία που ήταν εκεί για να την επιλέξει. Ναι, ναι. Και ως προς τις δυνατότητές της και το ποια είναι αληθινά. Ναι. Και τη δύναμη που έχει να επιλέγει διαφορετικά. Ναι. Μην κρίνεις τον Υιό του Θεού, αλλά ακολούθησε το δρόμο που Αυτός έχει χαράξει. Ο Χριστός έχει ονειρευτεί το όνειρο ενός συγχωρεμένου κόσμου. Αυτό είναι το δώρο Του, για το οποίο μπορεί να γίνει μια γλυκιά μετάβαση από το θάνατο στη ζωή, από την απελπισία στην ελπίδα. Ας ονειρευτούμε με Αυτόν για μια στιγμή. Το όνειρό Του μας ξυπνά στην αλήθεια. Η όρασή Του δίνει τα μέσα για την επιστροφή στην παντοτινή μας αγιότητα, στο Θεό, η οποία δεν έχει χαθεί. Αυτό λοιπόν το ότι έχει ονειρευτεί ένα άλλο όνειρο, ένα όνειρο ενός συγχωρεμένου κόσμου Χριστός, και ας ονειρευτούμε με Αυτόν για μια στιγμή, γιατί δεν μας πηγαίνει κατευθείαν στον
αληθινό κόσμο. Είναι γιατί υπάρχει ένας φόβος ακόμα. Δεν έχουμε υπερβεί ακόμα την έννοια του ιδιαίτερου εαυτού. Και κάθε μετάβαση στην ενότητα μας φοβίζει. Γιατί χάνουμε την ιδιαιτερότητα που νομίζουμε ότι είναι η ασφαλειά μας. Και νομίζουμε ότι χρειάζεται προστασία. Οπότε τα βήματα είναι σταθερά, έτσι που να μην προκαλούν φόβο. Όπως λέει μέσα στη θεωρία, το θέμα είναι να μην φοβηθεί κανείς την αλήθεια. Γιατί αν φοβηθεί, τότε η μέθοδος που ακολουθείτε δεν έχει κάνει τίποτα. Είμαστε ήδη φοβισμένοι. Φαντάσου τώρα να έχεις και μία μέθοδο που προκαλεί φόβο για να πας εκεί που αληθινά είσαι. Έτσι λοιπόν πάνω απ' όλα, η γλώσσα που χρησιμοποιούν τα θαύματα είναι να μην φοβηθεί κάποιος και να πάει με το δικό του ρυθμό. Γι' αυτό λοιπόν μας μιλάει καταρχάς για ένα συγχωρεμένο κόσμο. Ένα όνειρο. Ένα επίσης. Όνειρο. Το οποίο έχει σχέση με την αλήθεια όμως, ναι. Υπόψη. Μπορεί να είναι όνειρο, αλλά είναι η γέφυρα που μας πάει στον αληθινό κόσμο. Και μας θυμίζει και τον Πλάτων, ο οποίος λέει ότι αυτός ο κόσμος είναι αντανάκλαση ενός άλλου κόσμου. Mm. Οπότε όταν αυτός ο άλλος κόσμος αντανακλάται εδώ ορθά, η μορφή που μπορεί να πάρει στα δεδομένα τα παρόντα είναι η συγχώρεση. Ναι. Με αυτή η απαλότητα που μας είπε, η γλυκιά μετάβαση. Ναι. Και έτσι αυτό μας οδηγεί στο επόμενο μάθημα, που θυμίζει πάντα ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη και επομένως το ίδιο είμαι και εγώ, ξέρω ποια είμαι. Και τότε αναγνωρίζω ότι είμαι στο σπίτι μου. Ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. Μπορεί όμως ο φόβος να με εμποδίσει να νιώσω τη σιγουριά και την ασφάλεια του ουράνιου οίκου μου? Ήδου ένα ερώτημα. Μας απαντούν τα θαύματα. Ο φόβος είναι άγνωστος στην αγάπη. Θα φτύσουμε το φόβο και θα αποξενωθείς από τον εαυτό σου. Αφού συνεχώς μας λέει ότι είσαι αγάπη, αν ταυτιστώ με το φόβο, τότε έχω αποξενωθεί από την αγάπη που είμαι. Γιατί θα είσαι άγνωστος στον εαυτό σου? Υπάρχει ένας ξένος ανάμεσά μας, ο οποίος προέρχεται από μια ιδέα τόσο άσχετη με την αλήθεια. Μιλά μια διαφορετική γλώσσα, βλέπει έναν κόσμο τον οποίο η αλήθεια δεν γνωρίζει και καταλαβαίνει αυτό που η αλήθεια θεωρεί ακατανόητο. Και ακόμα πιο παράξενο, δεν αναγνωρίζει αυτόν στον οποίο έρχεται. Και ωστόσο ισχυρίζεται ότι το σπίτι του ανήκει. Ο εαυτός σου όμως είναι τόσο βέβαιος για τους δικούς του όσο είναι ο Θεός για το Υιό του. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθος για τη φύση της δημιουργίας. Είναι σίγουρος για το ποιος του ανήκει. Δεν γνωρίζει ξένους. Είναι βέβαιος για τον Υιό του. Η βεβαιότητα του Θεού είναι αρκετή. Έχει απαντήσει σε σένα που ρωτάς ποιος είναι ο ξένος? Άκουγε τη φωνή του να σε διαβεβαιώνει ήρεμα και με σιγουριά ότι δεν είσαι ένας ξένος στον πατέρα σου, ούτε και ο δημιουργός σου έχει αποξενωθεί από σένα. Αυτόν με τον οποίο ο Θεός έχει ενωθεί παραμένει για πάντα αδιέρατος στον οίκο του σε αυτόν, ποτέ αποξενωμένος από τον εαυτό του. Βλέπουμε σε αυτές τις δύο τελευταίες παραγράφους ότι δίνει έμφαση στη σχέση μας με την πηγή μας, έμφαση στη σχέση μας με τον Θεό. Είναι κάτι που χρειάζεται κάθε μέρα να δούμε με αυτό. Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχει κάποιος που μας κρατά στην αγκαλιά του. Mm. Είναι αυτό που λέει ότι είμαστε πραγματικά εκεί από όπου ποτέ δεν φύγαμε. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Βεβαίως, είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε ψυχολογικές καταστάσεις. Ή καταστάσεις που ξεπερνούν ακόμα και την έννοια της ψυχολογικής κατάστασης. Και μπαίνουμε πια σε έναν τόπο εμπειρίας. Το να θυμόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός είναι μαζί μας, όπου πάμε. Έρχεται μαζί μας. Μπορούμε να ακούμε τη φωνή Του, το πνεύμα μέσα μας. Είναι πολύ σημαντικό για να βιώνουμε ότι έχουμε βοήθεια στον δρόμο που πηγαίνουμε. Στον δρόμο της επιστροφής στην αλήθεια. Έχουμε και μια ερώτηση τώρα. Πού βρίσκεται λοιπόν και τι είναι το σπίτι μου? Μας λέει, είμαι στο σπίτι μου, ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι και τι είναι? Τι άλλο παρά η σχέση μου με τον πατέρα? Θυμίζομαι τις τελευταίες φράσεις που διαβάσαμε πριν. Αυτόν με τον οποίο ο Θεός έχει ενωθεί παραμένει για πάντα διαίρετος
στον οίκο του σε αυτόν, ποτέ αποψενωμένος από τον εαυτό του. Άρα, ο πατέρας έχει ενωθεί, σημαίνει η σχέση. Άρα, είμαι στο σπίτι μου, ο φόβος είναι άγνωστος εδώ, σημαίνει είμαι μέσα στη σχέση με τον Θεό και δεν μπορεί να υπάρχει φόβος εκεί. Ακριβώς. Γι' αυτό και όπου πάω, πηγαίνει και ο Θεός μαζί μου. Η σχέση μου μαζί μου πηγαίνει παντού. Ναι. Να δούμε λοιπόν πάνω σε μια ερώτηση που μας έχει στελικώνει. Να τη δούμε μέσα από τη σημερινή επανάληψη. Την επανάληψη του μαθήματος 159, αδύνατα θαύματα που έχω λάβει. Ρωτάει λοιπόν η Κόνη, βρίσκομαι σε μια περίεργη θέση. Ένας γνωστός μου με ζητά δανεικά. Πριν από 3 χρόνια ήρθε φουριόζος, μου ζήτησε ένα ποσό και μου το επέστρεψε σε 3 μήνες. Δεν το επέστρεψε τελικά ποτέ. Μετά ξανάρχεται και μου ξαναζητάει και κόπτεται ότι θα μου τα επιστρέψει μια εβδομάδα. Του είπα όχι. Επέμενε. Εκνευριζόμουν. Για να ησυχάσω, του δίνω 50 ευρώ. Και του λέω δεν τα θέλω πίσω, ούτε αυτά ούτε τα άλλα. Μετά από καιρό μου ξαναζητάει. Δεν του δίνω. Αυτό επαναλήφθηκε κατά καιρούς, άλλες 4 φορές. Του είπα ότι μου δυσκολεύει τη ζωή και επιτέλους δεν μπορώ να τον έχω να με ενοχλεί. Και σήμερα ξαναεμφανίστηκε και ζητάει. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί του. Με κάνει και νιώθω ενοχές. Και ξέρετε γιατί? Διότι ο Ιησούς στη διδασκαλία του λέει σε όποιον σου ζητάει δίνε. Και μη ζητάς πίσω αυτά που κάποιος σου έχει αρπάξει. Εδώ είναι η αγνία μου. Πώς τελικά θέλει ο Ιησούς να λειτουργήσει? Μέσα λοιπόν από το σημερινό μάθημα, όταν μας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο αν έχει λάβει και για να δώσει ένα πράγμα απαιτεί πρώτα να το έχει στην κατοχή σου. Βλέπετε ότι τελικά το πρόβλημα, όπως το θέτει η ερώτηση, δεν είναι αν θα δώσω 50 ευρώ ή όχι. Δεν είναι καν αν θα τα πάρω πίσω. Το πρόβλημα είναι η ενοχή. Τώρα λοιπόν που είδαμε ποιο είναι το πρόβλημα, ίσως μπορούμε να πάμε εύκολα στη λύση. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι μου ζητάει, δεν είναι ότι δίνω 50 ευρώ, δεν είναι αν θα τα πάρω πίσω. Είναι η ενοχή το πρόβλημα. Και θα έλεγα, θα πρόσθετα Μαρία μου, απ' τη μια είναι η ενοχή και απ' την άλλη είναι η αίσθηση της έλλειψης. Ότι όσο μου ζητάει τόσο του δίνω, τόσο χάνω εγώ. Ναι. Γιατί είναι υλικό αντικείμενο. Έτσι. Και αν έχω, 50, αν έχω εγώ όλα και όλα 150 ευρώ και μου ζητάει κάθε εβδομάδα από 50, στο τέλος δεν θα έχω σε 3 εβδομάδες. Άρα, απ' τη μια είναι η αίσθηση της έλλειψης και απ' την άλλη η ενοχή. Αν δεν δώσω, νιώθω ένοχη. Ναι. Καταπληκτικό, λέει η Μαρία. Μου συνέβη ακριβώς το ίδιο και συνεχίζεται ακόμα. Έχει σημασία πάντα όταν νιώθουμε ταραχή να ρωτάμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν δεν εντοπίσουμε το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε και την κατάλληλη λύση. Στη στιγμή λοιπόν που βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι η ενοχή, το ερώτημα που πρέπει να θέσω είναι η ενοχή μου επειδή δεν δίνω τα 50 ευρώ, δηλαδή αν τα δίνα, θα νιώθω αθώα. Αν είχα πολλά χρήματα και μου ζητούσε 1.000 ευρώ και τα μου περίσσευαν και τα δίνα, θα νιώθω αθώα, πιστεύετε? Πάλι θα νιώθω ένα τσίμπημα. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο έχουμε διαφορά επιπέδων. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος διατείνεται ότι δεν έχει υλικά και εμείς έχουμε, νιώθουμε πάντα ένοχοι. Είναι σαν να με έχει ξεχωρίσει εμένα ο Θεός και να με έχει ευλογήσει και τον άλλον όχι. Ή η ίδια η ζωή. Και επειδή η φύση μας είναι η ενότητα, η ισότητα, το μοίρασμα, όταν εμείς έχουμε κάτι παραπάνω, νιώθουμε πάντα ένοχοι. Όπως επίσης, αν κάποιος έχει παραπάνω κάτι, συχνότατα και ασυνείδητα ή υποσυνείδητα, νιώθουμε μία εχθρότητα. Νιώθουμε ότι κάποιος τα έχει πάρει, τα έχει βρει, του τα χαρίσανε. Τα άρπαξε. Άρπαξε από έναν άλλον που του ζήταγε συνέχεια. Έτσι. Ξέρετε γιατί νιώθω ενοχές? Διότι ο Ιησούς στη διδασκαλία του λέει σε όποιον σου ζητάει δίνει και μη ζητάς πίσω αυτά που κάποιος σου έχει αρπάξει. Βλέπετε εδώ την επίθεση που γίνεται και στον Ιησού. Δηλαδή τόσο αγανακτισμένος ο νους που επιτίθεται και στον Ιησού, στρεβλώνοντας λίγο τα λόγια του. Ότι ο Ιησούς μου είπε, δίνε ό,τι έχεις, μείνε χωρίς τίποτα και ακολούθησέ με. Δηλαδή ο Ιησούς θέλει ανθρώπους ρακένδυτους, οι οποίοι έχουν αρνηθεί τη ζωή, αρνηθεί τα καλά της ζωής και λέει, παιδιά, ελάτε μαζί μου, γιατί αυτός ο κόσμος δεν αξίζει, πάμε προς τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ο τρόπος του Ιησού, δεν είναι ο τρόπος των θαυμάτων.
Δεν μία σχέση έχουν. Σε αυτό που αναφέρεται ο Ιησούς, είναι σε αυτό που αναφέρεται στο σημερινό μάθημα, το είδατε. Όταν έχω κάτι, μπορώ να το δώσω. Και αυτό το κάτι δεν είναι τα 50 ευρώ ή τα 1000 ευρώ, ακόμα και αν μου περισσεύουν. Απευθύνεται πάντα στο νου. Δεν απευθύνεται στο σώμα. Δεν απευθύνεται στην προσωπικότητα που είμαστε για να την αλλάξει και να την κάνει κάτι άλλο. Απευθύνεται στο νου για να επιλέξει ο νους αλλιώς. Δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Επειδή το θέμα δεν είναι τελικά εξωτερικό και υλικό, υπάρχει μια δυναμική σε αυτή τη σχέση ανταλλαγής. Υπάρχει ένα που λέει «μου χρωστάς, γι' αυτό δώσε μου», εντός εισαγωγικών το «μου χρωστάς», και ο άλλος λέει «δεν σου χρωστάω τίποτα, πάψε να με εκμεταλλεύεσαι». Και πίσω από αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά επίπεδου και υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Πολλές φορές δίνοντας και δίνοντας σε κάποιον, για να ξεπλύνουμε τις ενοχές μας, δεν τις ξεπλένουμε ποτέ όσα και να δώσουμε, γιατί δεν πάει από εκεί. Ένα. Δύο. Άλλη φορά το να δίνουμε, κάνουμε κάποιον, καθιστούμε κάποιον εξαρτημένο και εντός εισαγωγικών ανάπηρο να φροντίσει μόνος του τον εαυτό του. Είναι δηλητηριώδεις σχέσεις αυτές, στηριγμένες στην ενοχή. Mm-hmm. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διορθωθεί είναι η εσωτερική δυναμική αυτών των σχέσεων και η ταυτότητα που έχουμε. Έχουμε όλοι τα πάντα. Όλοι. Σε επίπεδο ψυχικό, κανείς δεν στερείται. Όταν αρχίζουμε λοιπόν να χειριζόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από τις ενοχές ή μία από την αίσθηση της έλλειψης, έχουμε βρεθεί σε λάθος δρόμο. Χρειάζεται να ξανακάνουμε reset. Και το reset είναι η δουλειά μου, αντί να κοιτάξω τα 50 ευρώ που μου ζητάει και θέλω ή δεν θέλω να του τα δώσω, να δω ότι πίσω από αυτό ζητάει κάτι άλλο. Ζητάει την ακεραιότητά του πίσω. Και δεν θα την πάρει ούτε με 50, ούτε με 50 εκατομμύρια. Ούτε εγώ θα την πάρω, είτε δώσω τα 50 είτε όχι. Είτε δεν τα δώσω. Γι' αυτό λέμε να εντοπιστεί ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Εκείνη την ώρα αυτό σου κραυγάζει για αγάπη. Και το ονομάζει 50 ευρώ. Και εγώ κάνω το ίδιο λάθος, να κοιτάω τα 50 ευρώ ότι είναι το ζήτημά μας, το θέμα μας, αν θα τα δώσω ή όχι. Κάνω το ίδιο λάθος με αυτόν, παγιδεύομαι στο ίδιο σύμβολο με αυτόν, στα 50 ευρώ ή σε ό,τι άλλο μου ζητάει. Έχει ένα αίτημα δηλαδή, δεν με έχεις αγαπήσει αρκετά. Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι που με κάνει να νιώθω ένοχη. Αυτό που με κάνει να νιώθω ένοχη είναι ότι κάνω το ίδιο λάθος που κάνει και ο άλλος. Να κοιτάξω τα 50 ευρώ, αντί να κοιτάξω αυτό που μου έχει δοθεί, που έχω σίγουρα και μπορώ να το επεκτείνω. Το οποίο είναι η ειρήνη, η συγχώρεση, η καλοσύνη. Τι και είναι τα στοιχεία τα οποία εκείνη την ώρα, στα οποία θα έπρεπε να στραφώ εκείνη την ώρα, και όχι να κάνω το ίδιο λάθος που κάνει ο άλλος, κοιτώντας τα 50 ευρώ σαν να είναι αυτά που του λείπουν. Καταλαβαίνετε. Και εμάς να μας έλειπαν τα 50 ευρώ και να μας τα δίνει κάποιος, δεν σωζόμαστε. Ούτε με 500. Όσα και να μας δώσουν, δεν σωζόμαστε. Τι εννοώ δεν σωζόμαστε? Δεν σώζεται την ψυχική μας κατάσταση. Γιατί δεν μετριέται σε χρήμα. Όσα και να έχουμε, αν αρρωστήσουμε θα μπορούσαμε να είμαστε δυστυχισμένοι, να νιώθουμε μοναξιά. Όσα και να έχουμε. Άρα μην κοιτάμε σε αυτό που μου ζητάει στο υλικό επίπεδο. Αν το έχω και θέλω να το δώσω, στο δώσω. Αλλά δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Δεν παίζεται εκεί η ουσία. Η ουσία είναι να μην παγιδευτώ στο αντικείμενο αυτού του κόσμου, αλλού είναι αυτό που ζητάει, αλλού είναι αυτό που χρειάζεται να δώσω. Γι' αυτό νιώθουμε ένοχοι, επειδή έχουμε επιλέξει να κοιτάμε λάθος αντικείμενο. Ρωτάει η Μέρη πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν που ζητάει συνέχεια. Και η Ρόρη σχολιάζει, αυτό κυρίως γίνεται με τα παιδιά μας. Βεβαίως και γίνεται με τα παιδιά μας. Αν έχω βοηθηθεί εγώ, θα ξέρω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Άρα χρειάζεται να στραφώ στον οδηγό μέσα μου, μετά την όποια οικονομική συναλλαγή έχω κάνει και έξω, να αποσυρθώ, να κάνω μια εσωτερική στροφή και να ζητήσω βοήθεια για να μας δω και τους δυο όπως είμαστε αληθινά, ακέραιοι. Κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν επειδή κανείς δεν έχει έλλειψη στο ουσιαστικό πεδίο. Σε αυτό που αληθινά είναι, σε αυτό που και όταν πεθάνουμε και φύγουμε από αυτό το σώμα, αυτό θα είμαστε. Χωρίς να πάρουμε τίποτα μαζί μας, θα έχουμε τα πάντα.
Επιμένουμε στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον οποτεδήποτε τεθεί αυτή η ερώτηση για οποιοδήποτε ζήτημα. Υπάρχει εξής απάντηση λοιπόν, την ξαναλέμε. Να βοηθηθώ εγώ να δω τα πράγματα διαφορετικά. Μόνο έτσι γίνεται. Γιατί? Γιατί ξεχνάμε κάτι. Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, νομίζουμε τα παιδιά μας δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει. Έχουν μόνο εμάς. Άρα λοιπόν, αν δεν βοηθήσουμε εμείς, πάνε χαμένα. Ξεχνάμε τα παιδιά. Είναι οι ψυχές, τις οποίες δεν τις δημιουργήσαμε εμείς. Τις δημιούργησε αυτός που δημιούργησε και εμάς. Είναι δίπλα τους. Βαδίζει μαζί τους. Τα κρατάει αγκαλιά. Να το θυμόμαστε αυτό. Για να ζητάμε βοήθεια. Κάνουν και αυτά τη δικιά τους διαδρομή. Τη δικιά τους διαδρομή επίπλησης. Άρα, ζητάω βοήθεια να δω τα πράγματα διαφορετικά. Και μέσα από αυτό, επειδή υπάρχει ο δάσκαλος και μέσα τους και μέσα μας, μπορεί να αλλάξει και το σενάριο της σχέσης εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι λοιπόν που ζητάει ο Ιησούς στη διδασκαλία του. Και μας ζητάει να κάνουμε ό,τι έκανε και αυτός, στο επίπεδο του νου. Σκέφτεται διαφορετικά. Μας καλεί σε αυτόν τον άλλο τρόπο σκέψης. Τα υπόλοιπα, δώσουμε, δεν δώσουμε, τι θα κάνουμε, είναι πολύ δευτερεύοντα. Και δεν κρινόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί οι ενοχές, όπως είπαμε στην ερώτηση, δεν προέρχονται από το αν θα δοθούν τα 50 ή όχι. Προέρχονται από την λάθος επιλογή να δω μαζί με τον άλλον το πρόβλημα τα 50 ευρώ, ενώ δεν είναι. Ακριβώς γιατί, σκεφτείτε το, νιώστε το. Δεν είναι αυτό που μας ζητάει ο άλλος που μας κάνει να νιώθουμε δυσφορία. Είναι αυτό που δεν κουβεντιάζεται, δεν εκδηλώνεται στο υλικό πεδίο και υπάρχει ως πίεση μέσα στη σχέση μας. Αυτό είναι που μας ταράζει. Όχι το έδωσα ένα αντικείμενο ή χρήματα. Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα. Είναι αυτή η μέγενη της ενοχής, της έλλειψης, το μου χρωστάς, του δεν με αγάπησες, δεν με αγάπησε η ζωή αρκετά, εσένα σ' αγάπησε περισσότερο, σου δώσε πιο πολλά ή ο Θεός και δώστα μου και εμένα τώρα, με έχεις κλέψει με έναν τρόπο. Όλα αυτά τα ανταλλάσσουμε σε άϊχους διαλόγους, καθώς μιλάμε για υλικά αντικείμενα. Αν λοιπόν κατεβούμε, βυθιστούμε σε αυτό το επίπεδο, θα ανακαλύψουμε την αιτία της δυσφορίας μας. Δεν είναι στο υλικό πεδίο. Εκεί να ζητήσουμε βοήθεια. Εκεί ακριβώς, ναι. Μέσα από την καρδιά μας, μέσα από το κέντρο της ειρήνης μέσα μας. Και ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις, γιατί έτσι μπορούμε να απαντάμε και να πηγαίνουμε πιο κάτω, πιο πέρα, πιο βαθιά, πιο ψηλά. Θα επιστρέψουμε σε αυτή την ερώτηση όμως, όταν θα έχουμε προχωρήσει ακόμα στα μαθήματα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα επίπεδο που χρειάζεται να το δούμε. Καλημέρα να έχετε. Καλή εξάσκηση. Χαίρετε. Καλημέρα.